Έλα, Μάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάκη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετά την πρόσκληση που είχε απευθύνει ο προϊστάμενος εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, παρουσία του αθλητικού εισαγγελέα και των εκπροσώπων των τριών ομάδων, του κυρίου Γκαγκάτση, του κυρίου Καρπίδη και του κυρίου Φώτη Θεού. Ο τελευταίος, να πούμε ότι εκπροσώπησε ουσιαστικά τον κύριο Ευγενή, ο οποίος είχε ανελημμένες υποχρεώσεις, ήταν στην Αθήνα και δεν ήταν δυνατόν να παραστεί. Η συζήτηση κράτησε περίπου μία μισή ώρα. Προσπάθησαν να αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους φτάσαμε εδώ. Ζητήθηκαν κάποιες εξηγήσεις στο διατάφτα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι που έγιναν κάποιες συστάσεις, αλλά μέχρι εκεί. Γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη και οι τρεις εκπρόσωποι των ομάδων φαινόντουσαν να ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένοι από αυτό το γεγονός, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους μας. Αλλά θα πρέπει, όπως τόνισα, να βρεθούν από κοινού μέτρα προκειμένου να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, αυτή η μάχη έτσι πώς εξελίσσεται. Μάλιστα. Γίναν κάποιες δηλώσεις, Μα, και έχουμε κάτι από πλευράς των τριών. Από δηλώσεις δεν έκανε ο κύριος Καρπίδης και ο κύριος Θεός. Mm. Δηλώσεις νομίζω αν έκανε, γιατί φύγαν από διαφορετικές πόρτες, ένας από τους εκπρόσωπους μάλλον του ΠΑΟΚ, μάλλον όχι ο κύριος Γκαγκάτης, ο κύριος Κυριάκος Κυριάκου. Μάλιστα. Αν έγινε δηλώσεις πρέπει να έγινε από τον Κυριάκο Κυριάκου. Φύγαν από διαφορετικές πόρτες όλοι τους. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτά, Μακή. Την ίδια στιγμή πάντως έχω την ενημέρωση ότι γίνονται έρευνες σε συνδέσμους πλέον και στην Αθήνα και γενικά είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει πανελλαδικό πλέον χαρακτήρα προκειμένου να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, να βρεθούν τρόποι για να μπορέσει να παταχθεί η βία και τουλάχιστον να νιώσουμε όχι πιο ασφαλείς, αλλά αυτή η δολοφονία που υπήρξε να αποτελέσει το εφαλτήριο για να λυθεί ο μύθος της αριάδνης απέναντι στην αθλητική βία η οποία υπάρχει και μας ταλαιπωρεί. Μακάρι, Μάκη, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ. Να σε καλά, Μάκη. Καλή σας συνέχεια. Καλή σας συνέχεια, Μάκη. Να σε καλά.